Και εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση, η οποία βέβαια είναι συνέχεια και της προηγούμενης. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετη και η προηγούμενη τοποθέτηση που έκανα, εφόρηση ύλης, και βέβαια αυτά, μάλιστα με συγχωρείτε, και η σημερινή τοποθέτηση. Δεν θα αναφερθώ βέβαια σε κάθε άρθρο χωριστά, αλλά σε 15 σημεία, τα οποία κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν γκρουπάρει τα άρθρα, και θα αναφερθώ σε αυτά και πώς εμείς τα βλέπουμε. Άρα εδώ μέσα κάνω μια προσπάθεια, μέσα από τα παραδείγματα, μέσα από το τι μπορεί να γίνει, να δούμε και το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτό το νομοσχέδιο εάν ψηφιστεί. Πρώτον, δημιουργεί τρεις αστυνομίες: τάξη, ασφάλεια και αλλοδαπών, μέσα στους χώρους της αστυνομίας, με διαφορετικές διοικήσεις και καμία σχέση μεταξύ τους, με απότερο σκοπό, κατά την άποψή μας, την τοποθέτηση μετέρων. 2. Αντί να αποκεντρώνεται η λήψη αποφάσεων και να δοθούν αρμοδιότητες στον τοπικό αστυνομικό διευθυντή, γίνεται υπερσυγκέντρωση αποφάσεων στο κτίριο της Κατεχάκη. 3. Οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές Αττικής, Θεσσαλονίκης, και οι περιφερειακοί διευθυντές αστυνομίας και η βοηθή αυτών δεν θα έχουν άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε αδίκημα ασφάλειας διαπράττεται στην περιοχή τους, προκειμένου να σχεδιάσουν και να διαθέσουν και τις υπόλοιπες ή κάποιες από τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση των κακοποιών. Αλλά θα ενημερώνονται εκ των υστέρων και αφού έχει διαπραχθεί το έγκλημα ή το αδίκημα. Σύμφωνα με το άρθρο 30, περιφερειακές υπηρεσίες αστυνομίας, οι οποίες υπάγονται στους κλάδους, είναι η ΓΑΔΑ, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και οι περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιωνίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνολικά δηλαδή 14, με έδρες τις έδρες των διοικητικών περιφερειών της χώρας, αντίστοιχα δηλαδή την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή, την Κοζάνη, Γιάννενα, Λάρισα, Κέρκυρα, Πάτρα, Λαμία, Τρίπολη, Μυτιλίνη, Σύρο και Ηράκλειο. Αντίστοιχα, οι διευθύνσεις ασφαλείας και οι περιφερειακές διευθύνσεις ασφαλείας είναι 8 και με διαφορετικές έδρες, στο άρθρο 33. Δηλαδή, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής με έδρα την Αθήνα, η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με έδρα Θεσσαλονίκη, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Μακεδονίας και Θράκης με έδρα πάλι τη Θεσσαλονίκη, αυτά πάνε μαζί και εννοούνται ένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου με έδρα τα Γιάννενα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα, το ίδιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, Ιωνίων Νήσων με έδρα την Πάτρα πάλι, ασφάλειας Αιγαίου με έδρα του Πειραιά και ασφάλεια Κρήτης με έδρα του Ηράκλειο. 5. Θα καταργηθεί το επιτελείο κάθε αστυνομικής διεύθυνσης που λειτουργεί σήμερα και θα συγκροτηθεί ένα επιτελείο σε κάθε γενική αστυνομική διεύθυνση ή σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αστυνομίας, άλλο 32, το οποίο θα ασχολείται με όλα τα θέματα γραμματιακής και διοικητικής υποστήριξης, θέματα διαχείρισης κλπ. Όλων των διευθύνσεων ή των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι έτσι θα μειωθεί το προσωπικό που λειτουργεί στα γραφεία, αφού παραδείγματος χάρη σήμερα στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, που έχει προσωπικό περίπου 4.000 άτομα μαζί με τη Δίας και τη Δέλτα, λειτουργεί αλφα προσωπικό, χι προσωπικό στο επιτελείο. Στο επιτελείο, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με προσωπικό περίπου 2.000 αστυνομικούς, λειτουργεί επιτελείο με Α1, Χ1 προσωπικό, όπου θα αφού θα καταργηθούν τα επιτελεία των διευθύνσεων άμεσης δράσης και αστυνομίας Αθηνών και οι αρμοδιότητες δεν θα μεταφερθούν στη ΓΑΔΑ, θα πρέπει να ενισχυθεί και σε προσωπικό του επιτελείου της ΓΑΔΑ με Χ συν Χ1 προσωπικό, αλλά και σε χώρους εργασίας, αφού το επιτελείο της ΓΑΔΑ θα μεταφερθούν, και οι αρμοδιότητες των επιτελείων των άλλων διευθύνσεων. Το ίδιο θα γίνει και στις περιφερειακές διευθύνσεις αστυνομίας. Το ίδιο θα συμβεί και σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αστυνομίας, παραδείγματος χάρη στα Ιόνια νησιά, θα καταργηθούν τα επιτελεία των αστυνομικών διευθύνσεων Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Ζακύνθου και Κέρκυρας και όλη η γραμματιακή υποστήριξη και διαχείριση,
θα εκτελείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωνίων Λύσων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα. Αφού θα αυξηθεί το προσωπικό, λογικό είναι να αυξηθεί και το προσωπικό του επιτελείου. Αλλά το κόστος θα αυξηθεί από τη στιγμή που πέραν των ανθρώπων θα έχουμε και μια σημαντική αύξηση λόγω του χαρτιού και λοιπόν άλλων αναλώσιμων τα οποία θα χρειάζονται για να γίνεται η ενημέρωση μεταξύ όλων αυτών τα οποία πλέον θα είναι επικεντρωμένα στην Κέρκυρα ή στον οποιοδήποτε περιφερειακή διεύθυνση. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση ασφάλειας θα δημιουργηθεί μια μικρή ασφάλεια, άρθρο 33 παράγραφος 4, για να επιλαμβάνεται θεμάτων ασφαλείας με την τοπική της αρμοδιότητα, αλλά και επιτελείο για να διεκπεριώνει τα διοικητικής φύσεως θέματα, ασθένειες, άδειες, πειθαρχικά, διαχείριση κλπ, τα οποία μέχρι σήμερα διεκπεραιώνονταν από τα επιτελεία των αστυνομικών διευθύνσεων. 7. Πιστεύει κανείς, και εδώ θα πρέπει να δούμε κανείς, ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων με έδρα την Πάτρα ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας Μακεδονίας και Θράκης με έδρα Θεσσαλονίκη θα ελέγχουν και θα συντονίζουν καλύτερα τους διοικητές των υποδιευθύνσεων ή τμήματων ασφαλείας Σύρου, Μικόνου, Ρόδου ή των Ιωνίων Νήσων ή της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας που είναι από τους σημερινούς αστυνομικούς διευθυντές που είναι παρόντες στα νησιά και τις πόλεις και έχουν μια άμεση καθημερινή επαφή και μπορούν να μεταβούν αμέσως επιτόπου σε σοβαρά αδικήματα, αλλά και να ενισχύσουν άμεσα τις υπηρεσίες αυτές αν έχουν πρόβλημα από τις υπηρεσίες της διεύθυνσής τους. Μπαίνει το ερώτημα. Οι περιφερειακές διευθύνσεις ασφάλειας Αιγαίου, παραδείγματος χάρη, μέτρα του Πειραιά, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων με έδρα την Πάτρα, Ήπειρου και Δυτική Μακεδονίας με έδρα τα Γιάννενα, Θεσσαλίας και Στερεάς με έδρα τη Λάρισα, Μακεδονίας και Θράκης με έδρα Θεσσαλονίκη κλπ. Με τι προσωπικό θα συγκροτηθούν αυτές, θα πάρουν προσωπικό από τα νησιά, παραδείγματος χάρη από την Κέρκυρα και θα το μεταφέρουν στην Πάτρα ή από τα Δωδεκάνησα και θα το μεταφέρουν στον Πειραιά ή από την Αλεξανδρούπολη και θα το μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα αστυνομεύουν τις περιοχές τους? Θα είναι κάθε ημέρα στα διάφορα νησιά ή στις πόλεις τότε? Γιατί τότε γιατί να τους πάρουν από τις πόλεις και να μην ενισχυθούν οι υπάρχουσες υποδιευθύνσεις και τα αστυνομικά και τα τμήματα ασφάλειας, αλλά αν είναι κάθε ημέρα εκτός έδρας, ποια θα είναι η εξοικονόμηση των χρημάτων? 1. 38 παράδειγμα αποτελούν 38 παραδείγματα αποτελούν δύο πρόσφατα γεγονότα. Ο σεισμός στην Κεφαλονιά, όπου ο αστυνομικός διευθυντής έθεσε σε επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, τροχέα, τάξη, ασφάλεια και αντιμετώπισε, στο μέτρο που αντιμετώπισε, τα γεγονότα. Και 2, η επίθεση στις φυλακές Τρικάλων και η απόδραση ποινικών κρατουμένων, όπου όλες οι δυνάμεις τέθηκαν επί τις διαταγές του αστυνομικού διευθυντή και αντιμετωπίστηκε αρχικά η μη απόδραση άλλων κρατουμένων και στη συνέχεια η αναζήτηση όσων είχαν δραπετεύσει. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν η ασφάλεια και οι όποιοι δεν υπάγονταν στον τοπικό αστυνομικό διευθυντή, αλλά περίμεναν να πάρουν την έγκριση από τον περιφερειακό διευθυντή ασφάλειας στη Λάρισα ή ο διευθυντής της ασφάλειας σχεδίαζε κάτι άλλο και οι δυνάμεις βρισκόντουσαν αλλού. 10. Το προσωπικό που θα στελεχώσει τα επιτελεία των περιφερειακών διευθύνσεων αστυνομίας αλλά και τις περιφερειακές διευθύνσεις ασφάλειας από πού θα προέλθει, αφού αντίστοιχα έχουμε μείωση αστυνομικών, μήπως καταργηθεί το αμετάθετο και μετατεθούν από τις υφιστάμενες αστυνομικές διευθύνσεις ή τα υφιστάμενα τμήματα ασφαλείας? Τώρα, κάθε πρωί στην αστυνομική διεύθυνση του νομού γίνεται σύσκεψη υπό τον αστυνομικό διευθυντή με όλους τους διοικητές. Εξετάζεται η παρούσα κατάσταση και ανταλλάσσονται απόψεις. Σχεδιάζονται δράσεις και τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Το ίδιο γίνεται και σε κάθε γενική αστυνομική διεύθυνση και κυρίως στη Γαδά και στη Θεσσαλονίκη. Με το παρόν νομοσχέδιο αυτό καταργείται, αφού η υποδιεύθυνση ασφαλείας ή το τμήμα ασφαλείας και η διεύθυνση ασφαλείας είναι ανεξάρτητη υπηρεσία και πολλές φορές, ακόμη και για άλλους λόγους, δεν θα υπάρχει καμία συνεργασία, αλλά και οι έδρες των περιφερειακών διευθυντών αστυνομίας και ασφάλειας θα είναι διαφορετικές. 12. Σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θεσσαλονίκης ή ο αστυνομικός διευθυντής ενός νομού δύναται, τελειώνω, να αποσπάσει άμεσα έναν
κατώτερο αξιωματικό ή αστυνομικό, είτε για ενίσχυση μιας άλλης υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη από ένα αστυνομικό τμήμα στο τμήμα ασφαλείας ή αντιστρόφως. Με το νέο νομοσχέδιο, για να μετατεθεί ένας αστυνομικός από το τελευταίο αστυνομικό τμήμα στο τμήμα ασφάλειας ή στο τμήμα αλλοδαπών, θα πρέπει να αποφασίσει τη θέση προσωπικού του επιτελείου, δηλαδή στο αρχηγείο, και πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει ποια υπηρεσία έχει ανάγκη ενίσχυσης, αφού είναι γνωστό ότι ο κάθε διοικητής θα προτείνει καθημερινά την περαιτέρω ενίσχυση. 13. Σήμερα ο διευθυντής κάθε αστυνομικής διεύθυνσης ή διεύθυνση ασφαλείας μεταφέρει στους διοικητές των υφισταμένων του υπηρεσιών εντολές και οδηγίες που λαμβάνει με το νέο νομοσχέδιο. Ποιος θα μεταφέρει ή ποιος θα δίνει τις εντολές στους διοικητές των περιφερειακών τμήματων για θέματα ασφαλείας ή αλλοδαπών ή ποιος θα ελέγχει αν τις τηρούν, αφού ο Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας ή βοηθεί τον υπάγοντα στον κλάδο τάξης. 14. Όταν ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας, παραδείγματος χάρη του Αιγαίου ή Μακεδονίας και Θράκης, θέλει να δώσει οδηγίες στους υφιστάμενους τους διοικητές υποδιευθύνσεων ασφάλειας ή τμήματων ασφαλείας, αλλά και διοικητές αστυνομικών τμήματων και σταθμών που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, θα τους καλεί όλους στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη. Και 15. Σήμερα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, λειτουργεί ένα κέντρο επιχειρήσεων, το γνωστό 100, το οποίο δίνει εντολές σε όλα τα περιπολικά ή τις δυνάμεις που βρίσκονται σε υπηρεσία, εκφράζοντας το διευθυντή τη διεύθυνση του νομού. Με το υποσυζήτητο νομοσχέδιο, ποιος θα δίνει εντολή για θέματα ασφάλειας, αφού η υποδιεύθυνση, το τμήμα ασφαλείας, δεν υπάγεται πλέον στο διευθυντή? Αυτά είναι μερικά ερωτήματα τα οποία μπαίνουν και είναι συνολικά, θα έλεγα, αν εξαιρέσεις κάποια επιμέρους μικροθέματα, είναι συνολικά τα άρθρα τα οποία αφορούν στην αστυνομία. Τα υπόλοιπα για τα θέματα της προοριστικής θα αναπτύξει αργότερα η κυρία Καφαντάρη.